με τον άστατο καιρό να επιμένει θα κυλήσει και το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας. Έτσι λοιπόν όπως βλέπουμε και στον χάρτη των αερίων μαζών παρατηρούμε με το βαθύ κόκκινο πορτοκαλί χρώμα τις πολύ θερμές αέριες μάζες να κατακλείζουν τμήματα Τη Σιβηρική Χερσονήσου, εκεί λοιπόν προ την περιοχή τη Ισπανία, προ την περιοχή τη Βαρκελόνη, έχουμε αρκετά υψηλέ θερμοκρασιακέ τιμέ και λαμβάνουμε βέβαια υπόψη μα ότι εκείνε εκεί τι περιοχέ έχει να βρέξει αρκετέ ημέρε. Άρα λοιπόν επικρατεί και ένα γενικά ξηρό καιρό στον αντίποδα. Όμω, έτσι όπω διαμορφώνονται οι καιρικέ συνθήκε από τα πλανητικά κύματα προ τη χώρα μα, επικρατεί ο πιο ψυχρό καιρό, ο πιο άστατο καιρό, με μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Πάμε όμω να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε στου δέκτε σα για σήμερα, Τρίτη, 25 Απριλίου, η ημέρα ξεκινά με μπόρε και τοπικέ καταιγίδε στα πιο έτσι βορειοανατολικά τμήματα τη χώρα μα. Δηλαδή προ την Ανατολική Μακεδονία, προ τη Θράκη και το βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Σιγά-σιγά τα φαινόμενα σε εκείνε εκείνες τι περιοχέ θα αρχίσουν να υποχωρούν. Με βελτιωμένο καιρό ξεκινάνε οι συνθήκε στι υπόλοιπε ε, περιοχέ τη χώρα μα. Παρ' όλα αυτά, προ το απόγευμα, σε περιοχέ τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Υπήρου, θα δούμε και εδώ μπόρε ή και τοπικέ καταγγέδε. Καλύτερο ο καιρό. Προ τα πιο νότια τμήματα που θα έχουμε βέβαια και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στι θάλασσέ μα στρέφονται σε δυτικού, νότιο-δυτικού, με μέτριε και τοπικά ισχυρέ εντάσει και ο υδράργυρο ανεβαίνει λίγο ακόμα και θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε αρκετέ περιοχέ του 23, ακόμη και 26 βαθμού Κελσίου στα πιο έτσι ανατολικά επιρροτικά τμήματα και κατά κανόνα βέβαια σε κλειστέ περιοχέ, δηλαδή σε περιοχέ που βρίσκονται μακριά από την επίδραση τη θάλασσα. Πάμε να δούμε και για τον ομό Για σήμερα, Τρίτη, να μένουμε πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τι αμέσω επόμενε ώρε με λίγε τοπικέ συνευχέ, καθώ θα πηγαίνουμε προ το απόγευμα, αλλά και το βράδυ. Οι άνεμοι από την πλευρά του Σαρονικού θα πνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει, με μέτριε και τοπικά ισχυρέ εντάσει. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, στο νότιο Ευρωϊκό θα συναντήσουμε δυτικού νοτιοδυτικούς ανέμου με τι εντάσει του στα τέσσερα τοπικά, ακόμη και πέντε εμποφόρου. Ο υδράργυρο θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι του 24 με 25 βαθμού Κελσίου και χτες ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής προσεγγίσαμε τους 23 και 24 βαθμούς, ξεκινάμε περίπου από τους 13 με 16. Τώρα νωρίς το πρωί έχει μαλακώσει αρκετά λοιπόν ο καιρό και στο νομού Αττικής. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ η μέρα ξεκινά έτσι με κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε στα πιο ανατολικά τμήματα. Αργότερα ο καιρό θα βελτιωθεί πρόσφερα για να ξαναέχουμε μπόρε κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Οι άνεμοι στο θρομαϊκό στρέφονται σε νότιου με μέτριε εντάσει και ο υδράργυρο ανεβαίνει και εδώ σιγά σιγά. Θα βρεθεί στην περιοχή των 23 με 24 βαθμών αργά το μεσημέρι, στο εσωτερικό βέβαια τη πόλη. Και πάμε να δούμε και για την αυριανή ημέρα, όπου όπω είδαμε και στον πρώτο μα χάρτη, μα έρχεται μια έτσι ατμοσφαιρική διαταραχή. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, βλέπετε οι χρωματισμοί πυκνώνουν σε πολλέ περιοχέ τη χώρα μα. Έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή τη κεντρική Ευρώπη είναι αυτό που είπαμε ξεγλιστράνε αυτές οι κακοκαιρίε από το έτσι ατμοσφαιρικό βουνό που καλύπτει την Ιβηρική Χερσόνησο και δίνει εκεί τον πολύ καλό και θερμό καιρό. Κινείται λοιπόν προς τη χώρα μας και θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδε στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά, αλλά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και κατά κανόνα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα επιμείνουν από νότιε διευθύνσει για να στραφούν σιγά σιγά σε βορειοδυτικού από το απόγευμα και συνέχεια και η θερμοκρασία θα σημειώσει έτσι μια μικρή πτώση θα είμαστε κοντά στου 20 με 22 βαθμού. Την Πέμπτη πλέον αυτό το κύμα κακοκαιρία εκτονώνεται προ το Ανατολικό Αιγείο και ανεβαίνει σιγά σιγά και θερμοκρασία. Καλέ ημέρε Παρασκευή, Σάββατο, αλλά και Κυριακή, με μια κάποια αστάθεια την Κυριακή στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με την πρωτομαγιά να θέλει πάλι έτσι να θέλουν μάλλον τα προνοστικά στοιχεία έναν άστατο καιρό με μπόρε και τοπικέ καταιγίδε στα υπηρετικά κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Καλα ρώτησε πριν τον κλέαρχο, για 21η Μαου, και σου λέει Πρωτομαγιά με χάλια καιρό. Δεν έχει σημασία. Έχασε την είδηση. Αστάθεια. Μπο μπο αστάθεια. Ε, ναι, Μπορεί συνέχεια ναι, να μην διαστρεβλώνει τα λόγια. Όχι, Εσύ, του... κλειά. Δεν είναι ωραίο όμω αστάθεια στην Πρωτομαγιά. Βγαίνουμε έξω, κόβουμε λουλουδάκια. Είναι η μέρα των λουλουδιών. Πέραν των απεργιών, τη απεργία. Θα μου φέρει έτσι. το Μάη. Η Νέγια Οντιαλινάρδου βγαίνει μέχρι και κόβει με λουλουδάκια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Όλο αυτό εκεί που λέμε... το κήπο έχουμε στο Open. Έλα, είναι, είναι αυτό που λέμε ότι κοιτάμε πολύ μακριά και ναι. αφήνουμε πίσω τα πολύ κοντινά. Όπου τα έτσι. πολύ κοντινά βέβαια δεν είναι και ούτε καλύτερο ό,τι αφορά τι κερδικέ συνδίκε. Θα έχουμε μια κάποια αστάθεια παρά βέβαια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα είμαστε στου 20 με 23 βαθμού.